very, very good at jumping. Miller trying to get back there and losing the back end of her bike. So. Πάω καμιά βόλτα. Κάτσε να μιλήσουμε. Μιλάμε μετά. Θέλω να χωρίσουμε. Τώρα αυτό τι είναι? Θέλω να χωρίσουμε. Επειδή δουλεύω πολύ. Αυτή είναι η δουλειά μου, ρε κούκλα μου. Τι να κάνω, να την παρατήσω, να πούμε? Δεν είναι μόνο αυτό, το ξέρεις. Τότε τι είναι? Μήπως δεν σε αγαπάω? Δεν σε προσέχω? Ωραία, μερικές φορές με πιάνουν τα νεύρα μου. Και μπορεί να την πληρώσει εσύ, μπορεί να την πληρώσει και κάποιος άλλος. Και θες να χωρίσουμε. Ωραία. Φυρί, φυρί, το πας να μου το γαμίσεις το βράδυ απόψε. Είδες, πάλι τσαντίζεσαι. Και πώς να μην τσαντιστώ? Πάω να βγω έξω και μου πετάς το κεραμίδι στο κεφάλι. Επειδή εσένα σου την κάρφωσε να χωρίσουμε. Μωρέ, τι μας λες? Ποια είσαι? Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Και ποιος το λέει αυτό, εσύ? Ναι, εγώ. Σε έχω χεσμένη εσένα. Τελειώσαμε, πάρ' το χαμπάρι. Εγώ θα σου πω πότε τελειώσαμε. Άσε με. Και τι θα κάνεις άμα με χωρίσεις, μωρή παλιό κουφάλα, θα τη βγάζεις με τα ψηλά που παίρνεις ή θα βγεις στο κλάρι, Αυτό που στάρεις, μήπως έχεις βρει κανένα κολόπεδο και δεν μας το λες. Γκόμενος είναι στη μέση. Άσε με, άσε με. Τώρα τι γουστάρεις? Να έχουμε τίποτα σφαλιάρες? Που βλέπεις, πέρα από την αλήθεια που ακούς, που διαβάζεις, που αισθάνεσαι, πέρα από την αλήθεια του θήτη και του θύματος, υπάρχει και μια άλλη αλήθεια. Όταν ο άνθρωπος ξεπερνάει τα όρια του και ο χρόνος χάνει τη σημασία του, όταν η στιγμή γίνεται μια ολόκληρη ζωή, μια λεπτή κόκκινη γραμμή, και όλα ενώνονται και το τέλος συναντάει την αρχή, αυτός είναι ο κόκκινος κύκλος. Στα πόδια όταν είδες το περιπολικό. Δεν ξέρω τι σας είπα αυτή. Πάντως εγώ δεν έχω καμιά σχέση. Για πες μου δηλαδή. Τι να πω. Απλά γείτονας είμαι. Καμιά ώρα.
έδιωξε τέλος πάνω σε κόρνερ και φωνάζει και στους αμυντικούς του. Ο τερματοφύλακας της εδώ κεφαλιά του Σλοβαίνου. Έρχομαι. Δεν είμαι ούτε ματάκιας ούτε ειδονοβλεψίας. Απλά συμβαίνει καμιά φορά, άμα δεν έχεις τίποτα να κάνεις, να κολλήσεις σε τέτοιες φάσεις. Σ' όποιο βάλεις μπροστά από μια ωραία γυναίκα, θα κάτσει να τη δει. Τι θα κάνει. Συνηθισμένα. Τις περισσότερες φορές κυκλοφορούσε με τα εσώρουχα, με τις πιτζάμες, με καμιά ρόμπα. Αλλά δεν την κοίταζε γι' αυτό. Είχε κάτι. Δεν ξέρω, κάτι με τραβούσε πάνω της. Μια περίεργη γοητεία. Γύριζα από τη δουλειά. Το τι σαβούρι είχα αγοράσει τότε δεν λέγεται. Δεν την έβρισκα πάντα εκεί. Ήταν ανάλογα με τις βάρδιες της. Τις περισσότερες φορές όμως ήταν εκεί. Από ό,τι είχα καταλάβει δεν είχε πολλές φιλίες εκεί μέσα. Ήταν πολύ κλειστό άτομο. Σαν να ήταν συνέχεια στενοχωρημένο. Συνέχεια στενοχωρημένη. 4:40. Έχετε 40. Τώρα τι μου τρώνε αυτά, ακόμα δεν ήρθα. Τώρα ήρθες. Πότε ήρθα? Αύριο. Εγώ που πήρα τηλέφωνο μου είπαν ότι γύρισες πριν δύο μέρες.
Μαλακίες. Μαλακίες. Όταν δεν μας συμφέρει, μαλακίες. Τι σε σύρε να πούμε. Δεν προλαβαίνω να μπω και μετανιώνω την ώρα και τη στιγμή. Στο διάλο. Ότι είσαι μόνος, ότι δεν σε βλέπει κανείς. Όμως ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Σαν ιδιάτικα. Έχει φάση καμιά φορά. Να ξέρεις εσύ και να μην ξέρουν, έχει πολύ γέλιο. Οπότε την έβλεπα. Είχα μια πολύ ωραία διάθεση. Χαιρόμουν που την έβλεπα.